Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο δράμα, με θύμα ένα νεογνώ μόλις 28 ημερών, βρέθηκαν οι γιατροί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο όταν το παρέλαβαν νεκρό χθες το πρωί. Το άτυχο αγοράκι φαίνεται πως είχε ξεψυχήσει στην κούνια του αρκετή ώρα πριν εντοπιστεί από την νεαρή μητέρα του, η οποία ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Μου φαίνεται πάρα πολύ τραγικό αυτό το πράγμα. Όταν καλούμαστε να γίνουμε γονείς, πρέπει να έχουμε και μια ευθύνη απέναντι σε αυτό το παιδί που φέρνουμε στον κόσμο. Αποφεύγουμε τα πάντα, όχι μόνο τοξίνες. Το ιστορικό του παιδιού ήταν εκείνο που σήμανε συναγερμό στο νοσοκομείο αλλά και τις αστυνομικές αρχές, καθώς το άτυχο αγοράκι, παιδί ζευγαριού τοξικομανών, είχε νοσηλευτεί τις πρώτες ημέρες της ζωής του στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών με συμπτώματα στέρησης. Είναι πολύ λυπηρό. Είναι ο κάθε άνθρωπος που το βλέπει, αλλά είναι σοκαριστικό. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός, προκαλώντας σοκ και συγκίνηση, καθώς πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για τα δεδομένα της Κρήτης. Είναι έγκλημα βέβαια αυτό, αλλά τι να πεις. Τη στιγμή που είχαν μικρό παιδί, έπρεπε να μείνουν μακριά από τέτοια... Όμως σύμφωνα με την ιατροδικαστή Κατερίνα Κανάκη που πραγματοποίησε την νεκροψία νεκροτομή, το παιδάκι δεν έφερε ίχνη κακοποίησης είτε παραμέλησης. Μέχρι στιγμή η αιτία θανάτου δεν έχει αποσαφινιστεί. Όμως αυτό που δεν έχουμε είναι κακώσεις, είναι ένα βρέφος το οποίο δεν έχει κακώσεις, έχει καλή θρέψη. Δεν έχουμε δηλαδή ενδείξεις άμεσης κακοποίησης ή ενδείξεις παραμέλησης του βρέφους. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Την ίδια στιγμή η νεαρή μητέρα, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης, διαβεβαιώνει ότι το μωρό συτιζόταν με μπιμπερό. Γεγονός που σύμφωνα με την κυρία Κανάκη απομακρύνει ένα ενδεχόμενο νέας κρίσης θερητικού συνδρόμου. Κάτι που μένει όμως να αποδειχτεί από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα γίνουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τις πρώτες ώρες από το ιστορικό παρουσίασε ένα ήπιο σύνδρομο στέρησης. Όμως το παιδί από τη γέννησή του και μετά συτιζόταν με μπιμπερό και, όχι με μητρικό γάλα. Άρα από το ιστορικό θα μπορούσε κανένας να αποκλείσει την βασική δίωδο τοξικών ουσιών στο σώμα του, ναρκωτικών ουσιών. Όμως θα το δούμε αυτό στην τοξικολογική εξέταση. Καπνός μέσα στο σπίτι, τσιγάρο μέσα στο σπίτι, αλκοόλ, καπνός από το τζάκι αν υπάρχει τζάκι, ξυλόσομπες αν τυχόν φεύγει ο καπνός, ναρκωτικά, αλκοόλ, όλα αυτά επηρεάζουν σίγουρα. Περνάνε στο παιδί. Σίγουρα. Και ειδικά αν θυλάζει η μαμά, περνάνε ακόμα περισσότερο. Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος παραδόθηκε στο νεαρό ζευγάρι, αφού κατά τη γέννησή του είχε διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρισκόταν.